Το πέμπτο γκολ του Πεχλιβανίδη στο φετινό πρωτάθλημα έδωσε μια παθμολογική ανάσα στο Λεβαδιακό. 1-0 κέρδισαν τα Γιάννηνα. Μετά το μάτσο όμως ο διαιτητής Γιάννης Ιατρόπουλος ανέφερε πως χάθηκαν 95.000 δραχμές από το παντελόνι του στα αποδυτήρια. Τα λεφτά του τα έδωσε, τα κάλυψε δηλαδή ο πρόεδρος του Λεβαδιακού κ. Κλαπάνης. Το θέμα δεν είχε συνέχεια. Ας δούμε τι έγινε στο μάτσο. Αυτό περιγράφει ο Αλέξης Σπυρόπουλος. Πριν να εγκαταλείψουμε την πρώτη εθνική, το ρεπορτάζ που σας υποσχεθήκαμε από τη Λάρισα το έχει ετοιμάσει ο Άλκης Πασαλίδης. Μιλούν ο Βασίλης Δανίλη, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού και ο πρόεδρος της Λάρισας, ο κ. Σαμάρας. Κύριε Δανίλ, καταλαβαίνω την δύσκολη θέση σας. Υπήρχαν κάποιες αψημαχίες στον αγωνιστικό χώρο, υπήρχαν και κάποιες αψημαχίες έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τη νέα χρονιά βλέπουμε να υπάρχουν πάρα πολλά νεύρα. Πού οφείλονται αυτά, αυτά που γίνανε κοντά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πού οφείλονται, κατά την άποψή σας? Κοιτάξτε, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το θέμα. Πιστεύω το εξής μόνο, ότι έχω κάνει κάποια ευχή μεγαλύτερη αγάπη στο ποδόσφαιρο για την καινούργια χρονιά. Και μεγαλύτερη αγάπη σημαίνει μεγαλύτερη συμπάθεια και βοήθεια από όλους μας. Οπωσδήποτε, εμείς κοτσάραμε την ομάδα από την ίδια θέση που κοτσάριζε και η Λάρισα το παιχνίδι. Και βέβαια δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τη χάνουμε άνηση μεταχείρισης στα εκτός έδρας παιχνίδια σε σχέση με τους αντιπάλους που αντιμετωπίζουμε, γιατί πιστεύω ότι το Ολυμπιακό Στάδιο προσφέρει τα ίδια προσόντα στο γηπεδούχο αλλά και στο φιλοξενούμενο. Δεν σταμάτησε τον αγώνα, ούτε εκτίθεται γιατρός για να τον απαντήσει και βοήθεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά μας θα δηλώνει ο κύριος προπονητής εδώ μέσα που πήγαινε να υπογράψει τον πύραγόνο. Υπάρχει, για μένα υπάρχουν υπονοούμενα. Πάρα πολλά. Εγώ σου λέω ότι στην καταβαστή που κατέβηκε χτύπησε πάνω από μόνο του σε ένα σίδρο. Και κάτι άλλο, το χτύπησε κάποιο καθοδόν. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εδώ είναι όλος ο κόσμος, δεν διακόψει τον αγώνα. Εάν το χτυπήσει κάτι, έπρεπε να διακόψει τον αγώνα. Και να ζητήσει αμέσως γιατρό να τον προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Αυτό δεν έγινε. Αλλά το δηλώνει ενώπιον εδώ. Μέσα στα πολιτεία και γράφει μέσα στον πυραγόνο. Για μένα αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Και λυπάμαι γιατί θέλει, ο άνθρωπος θέλει να γλιτώσει αυτά τα αίσθηση που μας έκανε. Δεν κάνουμε δηλώσεις τίποτα. Δεν θέλετε να μας πείτε για αυτό το συγκεκριμένο γεγονός? Το κύριο Μπουρνέλη. Τον τραυματισμό του Αγορογιάννη, όπως θα καταλάβετε, για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, και να δούμε τώρα πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη 14η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μαζί στην πρώτη θέση με 22 βαθμούς, ΑΕΚ Αθηναϊκός πιο κάτω με 17 βαθμούς, Όφη Απόλλων 16, ΠΑΟΚ Πανιώνιος 15, Ηρακλής 14 και πιο κάτω, Άρης επίσης 14 βαθμοί, Πανσεραϊκός 13, Παναχαϊκή Γιάννηνα 12, Ξάνθη Λεβαδιακός από 11 βαθμούς. Στις τρεις τελευταίες θέσεις, Δόξα Δράμας με 9, Ιωνικός με 8, Λάρισα με 5 βαθμούς. Στους σκόρες, ο Νίκος Αναστόπουλος έφτασε τα 7 γκολ και αυτό. Σάβιτσεφ Καρασαβίδης, ο Άρης Καρασαβίδης που έχουμε μαζί μας σήμερα, όπως τον είδατε και εσείς στην αρχή και θα μιλήσουμε στο τέλος μαζί του, και ο Σαραβάκος στην πρώτη θέση με 7 γκολ. Πετρούνοφ, Μπογκ και Μπατίστα έχουν από 6 γκολ, είναι στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρες. Να δούμε και το πρόγραμμα της επόμενης 15ης αγωνιστικής που θα γίνει την επόμενη Κυριακή. Όφη Παναθηναϊκός, Δόξα Δράμας Ηρακλής, Πανιώνιος Λάρισα, το ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφια, Γιάννηνα Πανσεραϊκός, Ξάνθη Παναχαϊκή, Ιωνικός Λεβαδιακός, Άρης Απόλλων και ΠΑΟΚ Αθηναϊκός. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί μετά από ένα σύντομο διάλειμμα η αργή κίνηση με τις αμφισβητούμενες φάσεις. Και τώρα λοιπόν, σε αργή κίνηση, να δούμε ορισμένες από τις αμφισβητούμενες φάσεις της σημερινής αγωνιστικής. Είναι μαζί μας και ο Θεόφιλος Καρασαβίδης, πρωταγωνιστής σε μία από αυτές, ο αδερφός του Άρη. Να δούμε λοιπόν τις φάσεις μαζί. Και να περάσουμε στη δεύτερη εθνική κατηγορία, όπου η εκπληκτική Κόρινθος μετέτρεψε σε περίπατο το ντέρμπι κορυφής της κατηγορίας, σαρώνοντας μέσα στην Κόρινθο το Ολυμπιακό Βόλου με 6-0. Ο Ολυμπιακός Βόλου που αγωνίστηκε στο τέλος με 8 παίχτες, γιατί αποβλήθηκαν 2 παίχτες, ενώ όταν τραυματίστηκε ένας ακόμη, η ομάδα του Βόλου είχε κάνει και τις 2 αλλαγές. Συγκεκριμένα στο 33 απευλήθη ο Μάνδαλος, στο 75 ο Μητσογιάννης και ο Καραμίχαλος χτύπησε στο 2 λεπτό και έφυγε. Η 16η αγωνιστική σημαδεύτηκε ακόμη από μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Αθηνικού επί του Εδεσαϊκού με 2-1, καθώς επίσης και από την πρώτη νίκη του Ουραγού Παναργιακού επί του Εορδαϊκού μετά από 14 αγωνιστικές.
Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής στη Β' Εθνική: Μακεδονικός Χαραβιακός 1-0, Κόρινθος Ολυμπιακός 6-0, Βέρεια Διαγόρας 0-0, Παναργιακός Εορδαϊκός 2-1, Εδεσαϊκός Εθνικός 1-2, Καβάλα Γιαννιτσά 1-0, Πιερικός Ρέθυμνο 1-0, Καλαμαριά Καστοριά 3-2, Προοδευτική Ατρόμητος 1-1. Να και η βαθμολογία μετά τη 16η αγωνιστική. Ο Εθνικός μόνος του στην κορυφή πάντοτε μετά την σημερινή του νίκη. 23 βαθμούς έχει ο Εθνικός. Η Κόρινθος 21. Ολυμπιακός Βόλου 20. Έπεσε στην τρίτη θέση. Καλαμαριά 19. Διαγόρας Γιαννιτσά Καβάλα 18. Προοδευτική 16. Ρέθυμνο 15. Πιο κάτω. Εδεσαϊκός Πιερικός Μακεδονικός επίσης 15 βαθμοί. Χαραβιακός Καστοριά 14. Ατρόμητος Εορδαϊκός Βέρεια 12. Τελευταίος ο Παναργιακός που όπως είδαμε πέτυχε την πρώτη νίκη σήμερα με 11 βαθμούς. Να δούμε τώρα γκολ από παιχνίδια της δεύτερης εθνικής κατηγορίας.